Καλή σας μέρα από την Πινδάρου. Πράγματι, κάτι μεγάλη Τρίτη. Έχουν υποβληθεί αρκετές υποψηφιότητες. Έχουν μάλιστα υποβληθεί όλες οι υποψηφιότητες για την θέση του Αντιπροέδρου, τουλάχιστον οι 7 υποψηφιότητες οι οποίες ήταν γνωστές σε εμάς, δηλαδή από στελέχη τα οποία εξέφρασαν δημόσια την πρόθεσή τους. Πρόκειται για τις βουλεύτριες Σάβη Ορφανίδου στη Λευκοσία και τη βουλεύτρια Λεμεσού Φωτεινή Τσιρίδου, τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Μάρο Πελεκάνο, τη γραμματέα πολιτικού εξυγχρονισμού τη Ξένια Κωνσταντίνου, τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Πρόθεσης Επενδύσεων και τέως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, τον Μιχάλη Μιχαήλ, το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Ονυσίφορο Ιορδάνους και τον Γιώργο Κάρουλα, τον βουλευτή του Δυσί στην Αμόχωστο. Αυτές ο κύριος Μιχαήλ είναι και τέως του πρόεδρος, έτσι, και τέος, αυτού... ακριβώς. Τέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ. Και των επενδύσεων παραμένει στις επενδύσεις. Και των επενδύσεων, πολύ σωστά. Λοιπόν, αυτές λοιπόν είναι οι 7 υποψηφιότητες. Μέχρι στιγμής για την θέση του αναπληρωτή πρόεδρου υπέβαλε πριν από λίγο κάτι ο Ευθύμιος Δίπλαρος, ενώ αναμένεται σε πολύ λίγο να αποβάλει την δική του υποψηφιότητα για τη θέση του αναπληρωτή πρόεδρου. Και οι άλλοι δύο που έχουν εκφράσει πρόθεση, ο κ. Σωτήρης Σαμψών και ο Μιχάλης Σοφοκλέους. Ακούσατε τις δηλώσεις της Ανίτας Δημητρίου πριν από λίγο για την επόμενη μέρα στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Έκανε λόγο για μια νέα σελίδα. Αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάτι. Κάποια έκπληξη από, από προσωπικότητες οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν εκφράσει πρόθεση ενδιαφέροντος. Όμως αυτό η αλήθεια είναι πως είναι ένα σενάριο απομακρυσμένο εδώ στην Πινδάρου, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, μέχρι τη μία ολοκληρώνεται η διαδικασία. Άρα υπάρχει πολύ λίγος χρόνος για να δούμε κάποια έκπληξη εδώ στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Για τη θέση της Προέδρου Γοδησή υπάρχει ενδιαφέρον? Υπάρχει ενδιαφέρον. Θα πρέπει να σας πω πως και για τις 25 θέσεις του πολιτικού γραφείου έχουν υποβληθεί πάρα πολλές, αρκετές ηλεκτρονικά, γύρω στις 20 περίπου θέσεις για τις 25 θέσεις του πολιτικού γραφείου. Αναμένεται βεβαίως πως θα αυξηθούν, πως οι θέσεις θα είναι περισσότερες από τις 25 που είναι διαθέσιμες για το όργανο αυτό του Δημοκρατικού Συναγερμού. Υπάρχει ενδιαφέρον. Τα πράγματα κυλούν, θα έλεγα εδώ, ομαλά. Είναι σαφές πως υπάρχει ένας νέος αέρας εδώ στην Πινδάρου. Έχει ανοίξει όντως μια νέα σελίδα και θα δούμε και τι θα φέρει και το Πανκύπριο Συνέδριο, το οποίο θα γίνει μια εβδομάδα ακριβώς πριν από τις εκλογές. Θυμίζω πως η εκλογική συνέλευση είναι στις 6 Μαΐου, το Πανκύπριο Εκλογικό Συνέδριο στις 29 του μήνα αυτού, 29 Απριλίου, όπου θα διαφανούν και πού ακριβώς θα διαφανεί η πορεία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και ακριβώς πίσω σου είναι εκεί που εξετάζουν τα έγγραφα, τις υπογραφές. Για την... Ναι, κύριε εδώ υποβολή. Που βλέπετε ακριβώς από πίσω μου, είναι αυτοί οι οποίοι διευθετούν την υποβολή υποψηφιοτήτων. Θα πρέπει βεβαίως το κάθε μέλος εδώ να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του εκκρεμότητες. Μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου ήταν αυτό. Και όπως βλέπετε, πολλά χαρτιά πάνε και έρχονται εδώ στην αίθουσα Τάσος Μητσόπουλος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο μου. Πάμε εμείς στον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Δημοκρατικού Συναγερμού και μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής του ΔΣΥ, Κρίστη Τριανταφυλλίδη, για να δούμε έτσι τα διαδικαστικά. Κύριε Τριανταφυλλίδη, σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ, κύριε Σάβα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Υπάρχει ενδιαφέρον και αυτό είναι καλό για την εξέλιξη και του κόμματος στη νέα εποχή που μπαίνει επί Ανίτας Δημητρίου. Να δούμε λίγο τα διαδικαστικά, αναλόγως και τις θέσεις που οι υποψήφοι που βάλουν καταθέτουν το ενδιαφέρον τους με έγγραφα, κύριε Τριανταφυλλίδη. Είναι στο ίδιο μοτίβο με τις υποψηφιότητες για την Προεδρία του κόμματος. Χρειάζονται υπογραφές λιγότερες βεβαίως από τη θέση του Προέδρου και πρέπει να είναι ανά επαρχία ένα ποσοστό. Σωστό. Εκείνον το οποίο, κυρία Σάβα, πιστεύω πρέπει να προβληθεί είναι ότι στο Δημοκρατικό Συναγερμό και στις εκλογές για τη θέση του Προέδρου αλλά και σε αυτήν την εκλογική διαδικασία πριτανεύει η δημοκρατία. Και μάλιστα με τρόπον που είναι πιο προηγμένος από τις πολιτιακές εκλογές, διότι όπως έγινε και στην περίπτωση των εκλογών για την Προεδρία του κόμματος, τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά και οι καταμέτρησεις. Κάτι το οποίο δεν γίνεται στις πολιτιακές εκλογές. Επομένως, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανοίγει δρόμους όσον αφορά και την εσωκομματική δημοκρατία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εκλογές. Τώρα όσον αφορά το διαδικαστικό, θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες. Ως γνωστόν, ομιλούμε για
υποψηφιότητες για μία θέση αναπληρωτή Προέδρου, τρεις θέσεις αντιπροέδρων και 25 θέσεις του πολιτικού γραφείου. Οι εκλογές θα γίνουν στις 6 του Μαΐου και θα προηγηθεί στις 29 Απριλίου το συνέδριο, στο οποίο θα γίνει μια ανοιχτή εφόλιστη ύλη συζήτηση πάνω στα δεδομένα που επικρατούν στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Θα έχει ο κάθε σύνεδρος το δικαίωμα να εκφράσει απόψεις ελεύθερα, να καταθέσει τις θέσεις του και μετά θα ακολουθήσει η εκλογική διαδικασία στις 6 Μαΐου. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τριανταφυλλίδη, θέλω να ρωτήσω, επειδή είστε και ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Δημοκρατικού Συναγερμού και άρα και των νομικών θεμάτων σας συμβουλεύονται, διαρωτώ με, τα σύγχρονα κόμματα όταν αλλάζει η ηγεσία τους, δεν θα ήταν φρονιμότερο ή πιο συνετό να κατεβαίνουν συνδυασμοί, δηλαδή να γνωρίζουμε ότι αυτός ο συνδυασμός υποψήφιου Προέδρου, Αντιπροέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, έχει αυτή την στάση απέναντι στις εξελίξεις. Και θα είμαι πιο συγκεκριμένη σε σχέση με ποιος είναι ο ρόλος του Δημοκρατικού Συναγερμού στην εποχή Νίκου Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της χώρας. Ακούμε τώρα ότι υπάρχουν υποψήφοι που τάζουν, αν με κλέξετε, δεν ξέρω και να μας πείτε αν αλλάζουν οι αποφάσεις του πολιτικού γραφείου, αν θα είναι οδυσσή αντιπολίτευση, αν θα περάσει στην συμπολίτευση. Όλα αυτά, να υπάρχει δηλαδή από πλευράς των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Συναγερμού μια σαφής εικόνα για το τι ψηφίζουν και ποιους ψηφίζουν. Συνδυασμοί όμως, κυρία Σάβα, δεν υπάρχουν ούτε σε πολιτιακές εκλογές. Ναι. Με εξαίρεση βέβαια αν θεωρηθεί κάποιος τις βουλευτικές εκλογές. Ναι. Καταλαβαίνετε όμως έτσι τη λογική αυτού του. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Διότι όμως τώρα οι ψηφοφόροι του Δημοκρατικού Συναγερμού έχουν εκλέξει μία πρόεδρο που δεν έχουμε ακόμα δει, αν θέλετε, δείγματα γραφής ως προς την πορεία, κάνει συναντήσεις κλπ. Ακολουθεί η θέση επίσης σημαντική του αναπληρωτή Προέδρου και των τριών αντιπροέδρων. Δεν είναι σωστό για τους ψηφοφόρους του κόμματος να γνωρίζουν ακριβώς ποιες είναι οι προθέσεις τους, πού στέκουν? Θα σας πω. Καταρχήν, για την πρόεδρο, εγώ πιστεύω ότι εκείνον το οποίο κάνει σε αυτόν το στάδιο, μέχρι και να εκλεγεί η νέα ηγεσία του κόμματος, είναι να εθιμοτυπικά να έρθει σε επαφή με εκείνους τους οποίους θα πρέπει να συναντήσει, να ανταλλάξει απόψεις και σε σχέση με το Κυπριακό, αυτή τη στιγμή που μιλούμε συναντιέται με τον Colin Stewart. Και βεβαίως όταν εκλεγεί η νέα ηγεσία, πλέον συλλογικά θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν και τα εσωτερικά του κόμματος, ενώ διοικητικά, αλλά και γενικότερα την πολιτική του κόμματος, την οποία όμως αποφασίζει το πολιτικό γραφείο και την έχει αποφασίσει. Και η απόφαση του πολιτικού γραφείου, η οποία βεβαίως μπορεί δημοκρατικά να αλλάξει, είναι ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός ασκεί επικοδομητική αντιπολίτευση. Κανένας δεν εμποδίζεται από του να θέσει κάτι διαφορετικό στα όργανα του κόμματος και καμία συζήτηση δεν αποκλείεται στα όργανα του κόμματος και καμία απόφαση δεν αποκλείεται στα όργανα του κόμματος. Όσον αφορά το τι πρεσβεύει ο κάθε υποψήφιος, ζούμε στην Κύπρο, κυρία Σάβα, τα ονόματα τους από σήμερα θα είναι γνωστά. Οποιοδήποτε μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί τους και να ρωτήσει τι πρεσβεύουν, παρόλο που πιστεύω ότι στα πλαίσια του προεκλογικού που θα κάνει ο καθένας μέχρι τις 6 Μαΐου θα έρθουν σε επαφή τουλάχιστον με τα περισσότερα από τις χιλιάδες μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού που ψηφίζουν. Οπότε εκεί θα ερωτηθούν και θα απαντήσουν το τι πρεσβεύει ο καθένας. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν εκφράζετε ενδιαφέρον έτσι περαιτέρω ανάμειξης στα της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, παρόλο που είχατε έντονη άποψη καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής, αλλά και μετά. Κύριε Σάβα, εγώ ως πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου, εγώ εξ οφείκειο συμμετέχω σε όλα τα όργανα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Επομένως, έχω την ευκαιρία να εκφράσω την άποψή μου. Όμως, εγώ δεν ενδιαφέρομαι για ιεραρχική
διοικητικά θέση στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Εγώ, δόξα στον Θεό, ασκώ την δικηγορία σχεδόν για τα 44 χρόνια και για όσα χρόνια μου δίδει ο Θεός θα συνεχίσω να την ασκώ. Για έναν και μόνο λόγο, κυρία Σάβα, εγώ αναμειγνύομαι στην πολιτική, στο βαθμό που αναμειγνύομαι, για το Κυπριακό. Εάν είναι θέλημα Θεού να λυθεί το Κυπριακό, τότε και εμένα η δική μου προσωπική ανάμειξη θα τελειώσει, διότι για μένα πρώτιστο και μέγιστο θέμα είναι η ελευθερία και η επανένωση της Κύπρου. Ναι, βεβαίως δεν είναι από τα θέματα που ασχολείται ο Θεός, κύριε Τρανταφυλλίδη. Είναι αυτοί που πρέπει να καθίσουν στον τραπέζι. Έκφραση. Ωραία, μπορούμε να το βάλουμε ανάποδα. Συντησιό και χειρακίνη. Σωστό.